Καθένα σε διαφορετικά κομμάτια και από εσάς και από τον κύριο Μπύρο και από τον αγαπητό Δήμαρχο και τον Τέλη. Θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο έχω πει και άλλη φορά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε αυτό το οργάνωμα. Είμαστε σε ένα αγώνα που έχει χαρακτηριστικά μαραθώνια. Δεν πρέπει ούτε να τρέξουμε γρήγορα στα πρώτα μέτρα και να σκάσουμε στα υπόλοιπα, ούτε να μείνουμε πίσω στα πρώτα μέτρα και να μην μπορέσουμε να τερματίσουμε. Χρειάζεται, είναι δεδομένο ότι όλοι δεσμευόμαστε από αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων που μας καθοδηγούν και έως σήμερα δεν έχει αλλάξει καμία από όσο γνωρίζω απόφαση συλλογικού οργάνου, του Περιφερειακού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε των Δημοτικών Συμβουλίων, ούτε των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, ούτε των υπόλοιπων φορέων που υπάρχει εδώ. Και οι αποφάσεις είναι όλες στην ίδια ρότα, στην ίδια γραμμή, νερά και ενέργεια δεν πρέπει να απολυθούν. Γιατί λέω ότι είναι μαραθώνιος? Στο ΦΕΚ, που το περιούργο λόγος, κλείνοντας, γράφει ότι όλα αυτά τα παραπάνω δηλαδή θα οριστικοποιηθούν μέσω της επίσημης υποβολής της συμφωνηθήσας δεσμευτικής πρότασης από την Ελληνική Δημοκρατία στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG Company, μέχρι τον Νοέμβριο 2017 και θα υλοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Τι μας λέει λοιπόν αυτό, επιβεβαιώνει αυτό που παντοδύτερα, ότι είναι ένας μαραθώνιος στον οποίο πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Ουδεμία αμφιβολία από κανέναν και από καμία και για οποιοδήποτε λόγο ότι εδώ είμαστε για να αγωνιστούμε. Και κουβέντες, αυτός είναι του συναφιού και αυτός είναι φίλος και της ίδιας ομάδας. Μπορείτε να ασκήσετε και ένα ΦΕΚ και να το ανατρέψετε και από το ΦΕΚ, αφού ανατρέψατε τον νόμο. Η πρότασή μου έχει γίνει στο προηγούμενο συντονιστικό και μιλάει και λέει για την κινητοποίηση στην Αθήνα όταν και όποτε το αποφασίσουν οι εργαζόμενοι με κλιμακωτές κινητοποίησεις σε μια σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν και επαναλαμβάνω θα καθοριστούν μαζί με τους εργαζόμενους και εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι προσωπική μου άποψη ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα στην Εθνική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ.